Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προετοιμαστείτε για το ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας τον φετινό χειμώνα. Αυτό σημειώνει οι μετεωρολόγοι που αναφέρονται στα όσα φέρνει ο ηφαιστείων. Κυρία χαρακτηριστικά αυτού, οι βροχές, οι χιονοπτώσεις, ακόμα και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου, το έντονο ψύχος και οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι, και αυτά αναμένεται να επικρατήσουν από το πρωί της Κυριακής. Η ισχυρότερη μέχρι στιγμής κακοκαιρία για το φετινό χειμώνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πλήξει τη χώρα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλιάνο, να κάνουν την εμφάνισή τους από την Κυριακή. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, και ειδικά το Σάββατο αύριο, θα έχουμε και πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θα είναι σχεδόν απολαυστικός ο καιρός, με θερμοκρασίες οι οποίες θα ανέβουν, θα φτάσουν 15 με 16 βαθμούς αργά το μεσημέρι, εξεσταλμένους ανέμους και γενικά σχεδόν άνοιξε θα θυμίζει ο καιρός αυτός. Πάντως όλα θα ξεκινήσουν από την Κυριακή και στη συνέχεια. Δηλαδή περιμένουμε με λίγα λόγια για να το πω, να το καταλάβουν και οι φίλοι μας οι αγροτές και θα το αναλύσω στη συνέχεια. Τα θεοφάνεια, δηλαδή 5-6 παραμονή των θεοφανίων ανήμερα και του Ιανουαρίου μετά. Περιμένουμε λοιπόν τα θεοφάνεια να έρθει η ισχυρότερη μέχρι στιγμής κακοκαιρία για το φετινό χειμώνα. Περιμένουμε δηλαδή με λίγα λόγια πολλές χιονοπτώσεις, ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα για παράδειγμα, που είπαμε ότι το Σάββατο θα έχουμε 15 με 16 βαθμούς Κελσίου μέγιστες θερμοκρασίες. Τη Δευτέρα θα έχει πέσει η θερμοκρασία 13 με 14 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες. Το κύριο χαρακτηριστικό του κύματος κακοκαιρίας θα είναι η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Περιμένουμε με λίγα λόγια από το μεσημέρι της Κυριακής, 5 πρώτου, να εισέλθουν πολύ ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια της χώρας. Θα δώσουν αρχικά εκεί τις πρώτες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια της χώρας και γρήγορα μέσα στην ημέρα θα κατέβουν νοτιότερα οι ψυχρές αυτές, οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες, οι οποίες θα είναι πολικής προέλευσης. Από αργά το βράδυ της Κυριακής 5 Ιανουαρίου θα επηρεάζονται τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας πια και θα γίνει το κρύο και στην νοτιότητα, στα νοτιότερα τμήματα της χώρας. Την 6η και την 7η Ιανουαρίου, δηλαδή 6 και 7 Ιανουαρίου, ο καιρός θα είναι πολύ άστατο στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Θα χιονίζει κατά διαστήματα εκεί που χιόνισε περίπου και στη Ζηνοβία. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας, πέρα από τη ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, τις βροχές και τις καταιγίδες βεβαίως στο κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο, που θα έχουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα εκεί, τις χιονοπτώσεις, θα έχουμε και τους θυελλώδεις βοριάδες, οι οποίοι θα πνέουν με εντάσεις έως και 9 με 10 μποφόρ στα πελάγη κατά τη διάρκεια αυτού του τριημέρου. Επομένως, όπως μπορεί να καταστεί σαφές, θα έχουμε και προβλήματα στις θαλάσσεις αλλά και στις εναέριες κυκλοφορίες. Σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι να υπάρχει από όλους μας η απαραίτητη προσοχή και η προετοιμασία, και ειδικά για όσους επιλέξουν σε αυτό το εορταστικό τρίμηνο να μετακινηθούν. Έκτακτα μέτρα από την ελληνική αστυνομία και συστάσεις προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν εφοδιαστεί με τις αλυσίδες χιονιού, ενώ να σέβονται τα όσα προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και τις οδηγίες που βγαίνουν. Ο καιρός θα δείξει ξανά το σκληρό του πρόσωπο με την κακοκαιρία ηφαιστείων να φτάνει στη χώρα μας το πρωί της Κυριακής. Εν όψη λοιπόν των χιονοπτώσεων και του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει και την Πελοπόννησο, αλλά και τις αναμενόμενες αυξημένες κυκλοφορίες λόγω των εορτών, από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου υπάρχουν μια σειρά από συστάσεις προς τους οδηγούς. Αρχικά να πούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εν όψη του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται από αύριο το πρωί, 5 του μήνα, και το γεγονός ότι συμπέφτει με το τρίμερο των θεοφανίων και κυρίως την επιστροφή των εκδρομέων, συνιστάμε όλα τα οχήματα που δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αδιολυστητικές αλυσίδες. Οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν να τις τοποθετούν στα οχήματά τους. Θα γίνονται έλεγχοι από την τροχιά σε όλο το εθνικό δίκτυο και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση σε οχήματα που δεν θα έχουν εφοδιαστεί με αλυσίδες. Επίσης, θα απαγορεύεται η κίνηση σε η λωρίδα έκτακτης ανάγκης όταν μιλάμε για αυτοκινητόδρομο, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συνιστά αντικοινωνική συμπεριφορά και θα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή με 60 μέρες αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων. Στην Πελοπόννησο, σε όλο το εθνικό δίκτυο, από την Κυριακή αύριο 6 ώρα το πρωί έως τη Δευτέρα 12 ώρα το βράδυ, θα απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών, φέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου. Και τέλος η τροχιά θα είναι επιποδός.
οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της με συνέστηση ευθύνης για την ασφάλεια όλων μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στα ζητήματα αυτά. Τώρα, τις απώλειες που είναι πολλαπλασιαστικές, μετρά ο κλάδος της ελαιοκομείας στην περιοχή μας, που τόσο επηρεάζει αλλά και διαμορφώνει την τοπική οικονομία. Μέχρι τώρα και με την κατρακύλα της τιμή στο λάδι, 50 εκατομμύρια ευρώ λείπουν από την αγορά και αυτές είναι οι άμεσες συνέπειες στον παραγωγό, ενώ οι έμεσες μοιάζουν κατά πολύ περισσότερες. Χαρακτηριστικά τόσο σχολιάστηκαν στην τηλεόραση Best με τα ποσά να δυσθεώρητα που κάνουν την μεσηνική οικονομία να στραγγαλίζεται. Φτερά έχουν κάνει ήδη πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ από την τοπική οικονομία ως άμεσες συνέπειες από την κατρακύλα της τιμής του λαδιού. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός εκτινάσεται αφού την ίδια στιγμή παραμένουν χιλιάδες τόνοι αδιάθετα αποθέματα. Και έχουν χαθεί από την κατρακύλα της τιμής του λαδιού, όχι από κάτι άλλο. Από μια τιμή που ήταν στα 3,3 και πήγε στα 2,15. Έχουμε πάρει ως τιμή βάσης περίπου τα 2,15 ευρώ το κιλό, η οποία περίπου κυμαίνεται φέτος μεσοσταθμικά τώρα η τιμή, συγκριτικά με την περσινή τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, που βρισκόταν στα 3,3 ευρώ επίσης μεσοσταθμικά το κιλό. Από την διαφορά αυτή, μιλάμε για μια απώλεια ούτως ή άλλως αμέσως 55-60 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, εάν κανείς συνυπολογίσει ότι δεν γίνονται πράξεις αυτή τη στιγμή, δεν έχουν αγοροπολισίες, όλοι κρατάνε το λάδι, μην τυχόν και τσιμπήσει λίγο ή τιμή να δούνε πώς θα πάει και όλα αυτά. Ότι είναι απόλυτο δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν έχουμε. Είναι στις αποθήκες το λάδι, άρα μιλάμε για περίπου 100 εκατομμύρια τα οποία επίσης μένουν στις αποθήκες και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Άρα, ρευστότητα 0. Έχει στραγγίξει η αγορά στην κυριολεξία, δεν γίνονται συναλλαγές, δεν υπάρχει ούτε τα έξοδα της παραγωγής. Έχουν βάλει από την τσέπη τους και περιμένουν μην τυχόν και τσιμπήσει λίγο η τιμή του ελαιολάδου για να βγάλουν και τα έξοδα. Τα οποία έξοδα, το κόστος της καλλιέργειας, το ακούσατε πάρα πολύ χαρακτηριστικά, είναι 2,5 ευρώ το κιλό για να βγάλει ένας παραγωγός τα έξοδα του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν μπει όλοι μέσα με τα 150 εκατομμύρια ευρώ που λείπουν ήδη από την τοπική οικονομία. Και αυτή τη στιγμή τζογάρουν εντός ή εκτός εισαγωγικών σε ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται παγκοσμίως πλέον για το πού θα κάτσει η τιμή. Είτε θα βγουν τελείως χαμένοι, είτε τουλάχιστον θα ρεφάρουν, έστω τουλάχιστον να μην μπουν τελείως μέσα. Μην ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από δύσκολη χρονιά πέρυσι. Γλιοσπόριο. Γλιοσπόριο. Επίσης τεράστιες οι απώλειες στην τοπική οικονομία. Και φυσικά όλα αυτά για να το κλείσουμε, έτσι. Αν πάει κανείς και δει τις ταμιακές, τους τζίρους, το τι γίνεται στα εμπορικά καταστήματα, το αντανακλάται στον απόλυτο βαθμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συνήθισαν όλοι οι έμποροι στους οποίους κάναμε ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το σκεφτεί κάποιος έτσι και να του δώσει μια διάσταση τουλάχιστον από τους πολιτικούς μας εκπροσώπους, γιατί μιλάμε για 150 εκατομμύρια ευρώ που λείπουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα μιλάμε για ένα αδιανόητο ποσό. Με περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη χρονική περίοδο να λείπουν από την τοπική οικονομία και τις διαστάσεις να είναι οδυνηρές σε κάθε επαγγελματικό και επιχειρηματικό κλάδο, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. 150 εκατομμύρια, κύριοι, 150 για να καταλάβω τώρα γιατί μιλάμε, για το νούμερο μιλάμε. Το νούμερο είναι τεράστιο, το οποίο θα έπεφτε στην ελληνική οικονομία από τον πρωτογενή τομέα. Στην μεσηνιακή οικονομία. Στην μεσηνιακή οικονομία από τον πρωτογενή τομέα, το οποίο ήταν καθαρά τα λεφτά και το οποίο όλος ο κόσμος περίμενε αυτά τα λεφτά, τα οποία θα πέφτανε και θα λασάνε από την αγορά. 150 εκατομμύρια δεν τα κάνει κανένας, ούτε όλες οι επιχειρήσεις μαζί στη Μεσσηνία. Περιττώ να σας πω ότι τα ξενοδοχεία δεν κάνουν ούτε τα μισά. Όλα τα ξενοδοχεία, η τουριστική σεζόν δεν κάνει ούτε τα μισά περίπου. Για να καταλάβετε, όλα τα ξενοδοχεία και το Κώστα Ναβαρίνο βαζόμαστε. Για να καταλάβετε για τι νούμερο μιλάμε τώρα. Και έχουν τρελαθεί όλοι τώρα με τους τουρισμούς, με το ένα με τα άλλα, με αυτά πράγματα και δεν μιλάει κανένας για αυτά. Δεν μιλάει κανένας για αυτά τα λεφτά που χάνονται. Για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει στη γη. Δεν έχουν φύγει από εδώ. Δεν έχουν φύγει από το σπίτι τους. Έχουν επενδύσει στη γη τους. Έχουν επενδύσει εκεί. Στην περιουσία των πατεράδων, των παππούλητών τους εκεί. Και δεν κοιτάνε να τους προστατεύσει κανένας. Δεν κοιτάνε να τους προστατεύσει κανένας. Γιατί κάποιοι θέλουν να παίζουν παιχνίδια πίσω από την πλάτη τους. Και ξαναρωτάω. Τι έγινε, κύριε βουλευτές? Τι έγινε? Εσείς που τα ψάχνετε όλα. Γιατί εμείς δεν είμαστε Sherlock Holmes. Τι κάνετε, εκτός από την ερώτηση που θυμάμαι που έκανε ο Μαντάς τότε για τους δασμούς που τελικά κερδίθηκαν δεσμοί για τη Μεσσηνία, για την Ελλάδα. Συγγνώμη, από εκεί και πέρα αυτό το πλεονέκτημα, το ξαναλέω, το χάσαμε εμείς εδώ. Το χάσαμε εμείς εδώ. Τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο?
Πηγαίνετε γύρω-γύρω στα αγοριά. Πήγατε στις γιορτές, πήγατε εσείς, θα ξεκίνησε στις πίτες και όλα τα υπόλοιπα και στα πανηγύρια και στις κορδέλες και στις εκδηλώσεις. Τι λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν τους βλέπετε όλοι ότι είναι όλοι σε απόγνωση? Όλοι οι ελαιοπαραγωγοί είναι σε απόγνωση. Όλοι. Όλοι. Όλοι οι ελαιοτριφείς είναι με τον απόδειο στη φυλακή. Δηλαδή με τον απόδειο να χρεοκοπήσουν. Υπερενεργεί το ίδιο. Πρώτη δεκαετία. Όλη η αγορά, ο μικρότερος έχει πάθει 50% κάτω. Όλος ο εμπορικός τομέας. Όλος ο εμπορικός τομέας. Και κάποια χρήματα τα οποία κινήθηκαν, την τελευταία μέρα τη πρωτοχρονιά που ήταν και αυτή, τα πήραν τα πολυκαταστήματα. Τα οποία δεν αφήνουν σε κανέναν τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, και εκεί πρέπει να πάρθουν μέτρα. Με τις συνέπειες στην τοπική οικονομία να είναι δραματικές, τα ερωτήματα πληθαίνουν. Κυρία, και με τις κινήσεις των ισπανικών εταιριών να βρουν πρόθυμο στη Μεσσηνία για να περάσουν το δικό τους προϊόν. Μπήκανε μέσα μόνο και μόνο για να μπορούν να κόψουν τιμολόγια ελληνικά για να διοχετεύσουν το προϊόν τους στην Αμερική. Να μην έχει δασμούς. Έκανε κανένα τίποτα? Έψαξε τίποτα? Εκτός από τον κύριο Αναστασόπουλο που είπε ότι έκανε μια έρευνα, δεν ξέρω τι έκανε εκεί πέρα. Τι έκανε, δεν είδαμε κανένα αποτέλεσμα. Τους λαλίστα τους βουλευτές, οι οποίοι τους είδα προχτές στην κοπή της πίτας. Και όλο μιλάγανε για δρόμους, για ανάπτυξη, για το ένα, για το άλλο. Και όπου γάμος και χαρά. Πάνε από πίσω για τα στεφάνια, για τους λόγους, για τις πίτες, για αυτά τα πράγματα που δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται εκεί και το τι γίνεται στην αγορά. Άκουσε κανένας τίποτα? Και δεν κόδανε. Αυτοί οφείλουν να πούνε εδώ στη Μεσσηνία, να πούνε στους μεσσήνιους παραγωγούς, ιδιαίτερα στους μεσσήνιους παραγωγούς, ποιες εταιρείες εμπλέκονται με ισπανικές. Αυτό έπρεπε να το έχουν πει ήδη. Δεν μπορεί να βοηθάει ο κόσμος. Προχτές ήρθε σε ένα μαγαζί, συνάντησα ένα πολύ μεγάλο έμπορο εδώ πέρα και μου λέει: εδώ γίνεται χαμός, μου λέει. Πάμε να δούμε εμείς τώρα και την εικόνα, πώς προετοιμάζονται οι αρχές για την έλευση του χιονιά. Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές αρχές και την περιφέρεια, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που παρουσιαστούν. Έκκληση και από τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. Ως πρωτόγνωρη για την περιοχή της περιφέρειας Πελοποννήσου, χαρακτηρίστηκε η κακοκαιρία που αναμένεται αύριο με χαρακτηριστικά τις έντονες χιονοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Η Κυριακή θα είναι τα διοικητήρια και στους 5 νομούς ανοιχτά. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, ενδεχομένως να κλείσει και ο αυτοκινητόδρομος. Προφανώς θα έχουμε στον ορεινό όγκο προβλήματα και στο δυτικό Ταΐγετο και στο ανατολικό Ταΐγετο, χωριά της Αλαγωνίας, στην Άρνα. Απέναντι στον Πάρνονα, στην ορεινή Κορινθία, σχεδόν σε ολόκληρη την Αρκαδία. Επόδος πλέον βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ έκκληση γίνεται από τον Περιφερειάρχη. Παρακαλώ θερμά τους πολίτες να λάβουν τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας. Εμείς ως μηχανισμός θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θα είναι οι νομαρχίες και οι 5 που σας είπα ανοιχτές. Θα υπάρξει γενική κινητοποίηση και των οχημάτων που έχουμε εμείς και αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει να νοικιάσουμε. Συνεδριάζουν τα τοπικά όργανα και στις 5 νομαρχίες για να λάβουν αποφάσεις. Αυτό το μήνυμα το δίνω και με παράκληση του κυρίου Υπουργού, ο κόσμος να λάβει τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας και ευχαριστώ εσάς που μεταδίδετε αυτό το μήνυμα και θα βοηθήσετε ώστε να μην έχουμε σε αυτές τις δύσκολες ώρες προβλήματα. Την Κυριακή προσέχουμε τις μετακινήσεις μας πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι και ο αυτοκινητόδρομος ακόμα θα έχει προβλήματα. Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Με το καλό να περάσουμε αυτή την καταιγίδα, αυτές τις δύσκολες ώρες θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα το πρωί και για την επικαιροποίηση των νέων δεδομένων, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο στη Μεσσηνία. Σε πλήρη ετοιμότητα, οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες, όπως και οι θελοντικές ομάδες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν με έμφαση στο να μην μείνουν αποκλεισμένες περιοχές. Έκτακτη συνεδρίαση είχε σήμερα το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας με αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αναμένονται την Κυριακή. Φαινόμενα ακραία και δύσκολα. Αυτό μπορεί να είναι εντονότατος αέρας και χιονοπτώσεις. Είναι ότι από την πλευρά μας όσον αφορά τα χιόνια θα είμαστε σε ετοιμότητα και για τον δρόμο Καλαμάτα-Σπάρτη αλλά και για το δρόμο στην 7η επαρχιακή οδό προς τα ορεινά χωριά της Ήρας και εκεί θα υπάρχουν και στα δύο σημεία
αλατιέρες, φορτηγά και μηχανήματα για να καθαρίζεται ο δρόμος, ενώ το ίδιο θα παρακαλέσω και στους Δήμους και οι οποίοι το ξέρουν φυσικά και μέσω των αντιπροσώπων που σήμερα ενημερώνονται και να πάρουν τα αντίστοιχα μέτρα. Βασικό στοιχείο βέβαια πριν από όλα αυτά είναι και η πρόληψη. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ήδη τώρα, αυτή τη στιγμή να έχουμε κάνει ήδη τις όλες τις προληπτικές ενέργειες, γιατί το φαινόμενο σε λίγες ώρες θα εκδηλωθεί. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάνει τις ετοιμασίες μας, τα αλάτια μας, τα μηχανήματά μας, οτιδήποτε έχει ο καθένας και οτιδήποτε αρμοδιότητα έχει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλουμε να ανταποκριθούμε χωρίς καμία δυσκολία, αφού εκτός από τα δικά μας μηχανήματα τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν φορέσει και αλυσίδες, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη εργολαβίες, μία στη Δημοτική Ενότητα Άρεως, μία στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας, μία στη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών. Οι υπηρεσίες, οι τοπικές αρχές και οι φορείς είναι σε επιφυλακή και πλήρως προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε συμβεί. Είμαστε έτοιμοι, όπως και τις προηγούμενες φορές, η υπηρεσία μας και όλες τις υπηρεσίες του νομού είναι έτοιμες για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Από την πρώτη στιγμή εμείς μπορούμε να επέξουμε αυτοκίνητα στις περιοχές που θα εκδοθούν τα φαινόμενα. Μπορούμε να στείλουμε ένα όχημα στον Ταΐγετο, στην Αρτεμισία, ένα όχημα το οποίο θα πάει στην Αλλαγή και από το Μελιγαλά ένα όχημα το οποίο θα πάει στο ΣΥΡΙΖΟ. Από τους Γαργαλιάνους, επειδή δεν είναι και εδώ ο διοικητής, να πω ότι θα βγει ένα όχημα το οποίο θα πάει στη χώρα, αν έχουμε φαινόμενα εκεί. Ένα όχημα στο Καλό Νερό από την Κυπαρισία και ένα όχημα στην Καζάρμα από το κλιμάκιο της Πύλου. Σε περίπτωση που τα φαινόμενα ενταθούν και χρειάζονται και πρόσθετα οχήματα, έχουμε οχήματα πρόσθετα με αλυσίδες. Δώσε απόφαση απαγόρευσης ολιγιοταχύ φορτηγού αυτοκινήτων πέραν του εντάμεσου τώρα του ωφέλιμου φορτίου σε όλο το οδικό δίκτυο και στον αυτοκινητόδρομο και στους δρόμους του εθνικού δικτύου παλιά εθνική οδός ή τσακώνα κτλ. Παρακαλούμε τους φίλους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να σεβαστούν αυτή την απόφαση. Τώρα, αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, αν θα έχουμε παγετό το βράδυ, τα ορεινά χωριά της Μάνης είναι λίγο επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα και οι δρόμοι φυσικά, έτσι, γιατί έχει πολλές στροφές, κατηφορικοί δρόμοι. Έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα σε τέτοιες περιόδους, τα οποία ευτυχώς είναι ελαφριά, αλλά όμως κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Επίσης, στα χωριά μέσα παγώνουν τα καντερίμια και έχουμε μαζέψει ούτε και λίγους παππούδες και γιαγιάδες με το δικό μας ασθενοφόρο να τους μεταφέρουμε καλαμάτες στο κέντρο υγείας. Στη διεθνή τώρα επικαιρότητα και τα όσως ανησυχία βγαίνουν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που κρέμονται από μία κλωστή. Σε μία περίοδο κατά την οποία οι πρωτογνωρές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν οδηγούν τη χώρα σε ένα βρασμό. Η δολοφονία του Σουλεϊμανί ίσως να αποτελέσει τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η ανησυχία είναι έκδηλη, όπως σημειώνει και ο Σάββας Καλεντερίδης μιλώντας στην τηλεόραση Best. Καζάνι που βράζει θυμίζει τις τελευταίες ώρες το κλίμα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά τη δολοφονία του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί από αεροπορικό πλήγμα, με τη διεθνή κοινότητα να αντιδρά έντονα στην επίθεση των ΗΠΑ και το Ιράν να υπόσχεται ότι θα πάρει εκδίκηση. Πλέον οι ισορροπίες κρέμονται από μία κλωστή. Να πούμε καταρχάς ότι η απώλεια του Σουλεϊμανί είναι τεράστια για το Ιράν. Γιατί ο άνθρωπος αυτός μιλούσε με τον θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη του Ιράν σε καθημερινή βάση. Ήταν ο αρχιτέκτονας της στρατιωτικής στρατηγικής του Ιράν και στην Ιεμένη και στο Λίβανο και στη Χαμάς, στην Παλαιστίνη, στην Λωρίδα της Γάζας και στη Συρία και στο Ιράκ και όπου αλλού το Ιράν είχε στρατιωτική δραστηριότητα. Άρα υπάρχει διπλή απώλεια για το Ιράν. Η μία είναι η φυσική απώλεια ενός πολύ ικανού στρατιωτικού ηγέτη και το δεύτερο είναι ότι είναι και ζήτημα κύρους, πλήττεται το κύρος του Ιράν από μια τέτοια επιχείρηση και επειδή πρόκειται για μια ιστορική και μεγάλη χώρα που όπως είπαμε ασκεί επιρροή σε τόσες χώρες όπως προανέφερα, θα επιδιώξει το Ιράν να πάρει την εκδίκησή του
για να μπορέσει να διατηρήσει το κύρωτο στην περιοχή που δραστηριοποιείται. Πιστεύω ότι θα χτυπήσουν κάποιο στόχο αμερικανικό. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε μία αμερικάνο-περσική, αμερικάνο-ιρανική σύγκρουση, πολεμική σύγκρουση. Όμως μπορώ να πω ότι αυτές οι δύο δολοφονίες, εκτελέσεις των δύο στρατηγών είναι σε θέση να διασαλεύσουν και την παγκόσμια ασφάλεια, την παγκόσμια τάξη. Βλέπουμε ήδη ότι η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει. Ο δείκτης ανασφάλειας στην περιοχή έχει ανέβει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πιστεύω ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε, και θα έλεγα ότι οφείλει και βάζει σε δεύτερη μοίρα τις εξελίξεις στη Λιβύη. Με τον χαμηλότερο τρόπο έκλεισε το 2019 για πολλούς επαγγελματίες οι οποίοι είδαν τα έσοδά τους να μειώνονται και τη χρονιά να εξελίσσεται στη χειρότερη της δεκαετίας. Ο προβληματισμός είναι έντονος και ανάγκη λήψης μέτρων επιτακτική, αφού τα λουκέτα διαδέχθηκαν το ένα το άλλο. Με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν τα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων της Πάτρας για το 2019. Σίγουρα χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να είμαστε καλά, ταινίζουμε με αισιοδοξία, παρόλο το 2019 δεν ήταν τόσο καλά. Η κίνηση ήταν υποτονική και νομίζω θα έχουμε αρνητικά ταμεία. Με λίγο που έχουμε κουβεντιάσει και ανά την Ελλάδα, τα ταμεία είναι προς το μείον και όχι στο σύν. Η μη καταβολή του μερίσματος στους πολίτες, αφού περιορίστηκε κατά πολύ, φαίνεται πως στήχησε στην αγορά. Σίγουρα έπαιξε. Πολύ μεγάλη σημασία. Είναι περίπου τουλάχιστον ένα 10% τα χρήματα που έλειψαν από την αγορά, που πάντα πηγαίνουν αυτά προς την κατανάλωση δηλαδή. Θα στρεφόντουσαν στην οικονομία τη δική μας, το λιανικό εμπόριο. Άρα τα ταμεία κλείνουν με αρνητικό πρόσημο και τα έξοδα είναι μπροστά. Τα έξοδα είναι μπροστά, είναι ασταμάτητα, είναι κάθε μήνα τα έξοδά μας. Δυστυχώς το κοινωνικό μέρισμα τελικά έπαιξε τη σημασία του. Απαιτείται σχεδιασμός και μέτρα για την στήριξη των εμπορικών καταστημάτων, τονίζει για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών. Για να μαζευτεί η κατάσταση θέλει μια... Ας ελπίσουμε ότι θα αρχίσουν να αποδίδουν τα μέτρα που έχουν εξαγγείλει. Όχι όμως από τη μία πλευρά να μας τα δίνουν και από την άλλη πλευρά να τα παίρνουν, όπως έγινε με την ενέργεια. Κατεβάσαμε τον έμφυα, δώσαμε αύξηση στην ενέργεια. Αυτά τα μέτρα που θα είναι προς τα κάτω θα πρέπει να μείνουν, χωρίς να πηγαίνουν μετά και να ανεβάζουν κάποια άλλα πράγματα, οπότε τελικά παραμένουμε στα ίδια πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι. Πρέπει να πέσει σίγουρα το ΦΠΑ. Θετικό ότι έπεσαν οι φορολογικοί συντελεστές και ο έμφυα. Περιμένουμε να το δούμε στην αγορά, να περισσέψει λίγο χρήμα για να έρθει στην πραγματική οικονομία, στη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως λέει, το μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας. Το 2020 έφτασε και μαζί έρχεται και το διάστημα των καθιερωμένων εκτόσεων, που θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, με τους εμπόρους να ευελπιστούν πως τα ταμεία θα πάρουν μια μικρή ανάσα. Σίγουρα θα δώσουν. Οι εκτόσεις είναι όμως για ένα ξεστοκάρισμα και όποιος προλάβει. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει τουλάχιστον αυτό το αναμενόμενο που έχουμε κάθε χρόνο, γιατί κάθε φορά έτσι λέμε, αλλά κάποιες φορές μας ξεφεύγει. Θα είναι προς όφελος των καταναλωτών σίγουρα και ελπίζω να το εκμεταλλευτούν και να προτιμήσουν πάλι τα τοπικά καταστήματα. Οι προσδοκίες έτσι είναι πολλές για τη νέα δεκαετία, την οποία και διανύουμε. Κύριο θέμα, το να μείνει πίσω η οικονομική κρίση και έντονα τα σημάδια της στην ελληνική πραγματικότητα σε κάθε επίπεδο και να υπάρξει μια πιο αισιόδοξη πορεία. Ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδος 2010 έως και σήμερα για την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες. Βυθιστήκαμε στην οικονομική κρίση. Εγώ δεν την έχω δει. Σε κρίση. Ναι, και μάλιστα έρχεται και μεγαλύτερη κρίση. Τι γίνεται με τους Τούρκους? Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν φοβίζεται για αυτό το πράγμα που γίνεται, αυτή η αντιμετώπιση? Ο Ερντογάν έρχεται εδώ, πίνει καφέ με τα αεροπλάνα του όπου θέλει και ξανασηκώνεται και φεύγει. Τι είναι αυτό? Τι γίνεται? Τι θα γίνει? Υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει κάτι? Στο οικονομικό κομμάτι έχουμε καταφέρει κάπως να μας είπαν ότι βγήκαμε από την κρίση. Το πιστεύετε εσείς, είστε καλύτερα οικονομικά? Όχι, εγώ είμαι τα ίδια.
Και εσείς τα ίδια, Εγώ έπαιρνα ένα μισθό σαν δημόσιος υπάλληλος, καλό, μπορούσα να ζήσω αξιοπρεπώς και μου το έχουν φτάσει 1050 ευρώ. Πιστεύετε ότι σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε κάτι καλύτερο? Δεν πιστεύω τίποτα. Άμα θα μου βρείτε έναν που θα σας πει ότι πιστεύω, δώστε μου το τηλεφωνό του να τον ρωτήσω κι εγώ πιο εκτενέστερα να μου το αναλύσει. Οι εργαζόμενοι είδαν τα κεκτημένα τους να χάνονται, μισθούς και συντάξεις να μειώνονται δραματικά, δώρα να κόβονται και δεκάδες άλλες αλλαγές που στήχησαν ακριβά. Με την ανεργία να χτυπά κόκκινο και τους νέους να μεταναστεύουν αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Υγεία πάνω απ' όλα, χαρά ευτυχία σε όλο τον κόσμο και από εκεί και πέρα ό,τι να γίνει θα γίνει. Δεν είμαστε προφήτες. Έχουμε φύγει από το κομμάτι της κρίσης, θεωρείτε τη δεκαετία δύσκολη? Αισιοδοξώ ότι τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά να ανασένουμε. Θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Μακάρι για όλους, ναι. Οι πολίτες κοιτούν μπροστά τη νέα δεκαετία που ανοίγεται, ωστόσο θεωρούν πως η οικονομική κρίση που έχει καταφέρει κέραια πλήγματα σε όλα τα επίπεδα, ανεργία, λιτότητα, μείωση του προσδόκιμου ζωής, εισοδηματικές μειώσεις, δεν έχει τελειώσει. Ευελπιστούν ωστόσο κάτι να αλλάξει προς το καλύτερο. Περιμένουμε υγεία και να διορθωθούν κάποια πράγματα, ειδικά για τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη. Θεωρείτε ότι περάσαμε τη δύσκολη δεκαετία? Όχι, όχι, τίποτα. Εγώ 580 παίρνω σύνταξη 200 χρόνια. Ούτε μου αλλάξαν ούτε τίποτα. Άρα είμαστε ακόμα μέσα στην κρίση. Βέβαια, βέβαια. Αφού βοηθάμε τα παιδιά που δουλεύουν, εκείνοι που δεν δουλεύουν, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Είστε αισιόδοξοι για το αύριο, ωστόσο? Άμα μας φύγει και η ελπίδα και η αισιοδοξία, πάει, τελειώσαμε. Στοπ στην αποκομωδή των σκουπιδιών σε όλους τους δήμους της Ηλίας βάζει από σήμερα η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων στον Χιτή της Τριανταφυλλιάς. Η εταιρεία ισχυρίζεται πως οι Δήμοι έχουν οφειλές προς αυτήν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Το θέμα ανέδειξαν πρώτα οι Δήμαρχοι Πύργου και Πηνιού, όπου σε κοινή συνέντευξη τύπου μίλησαν για εκβιαστικά τελεσίγραφα. Πρωτοχρονιάτικο δώρο επεφύλασε για τους πολίτες της Ηλίας η εταιρεία που διαχειρίζεται την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά, καθώς σήμερα ήρθε στο φως με κοινοποιημένο έγγραφο προς όλους τους Δήμους η απόφαση να διακόψει την λειτουργία του Χιτή, άγνωστο μέχρι πότε, λόγω μη καταβολής οφειλών των Δήμων προς αυτήν. Η εταιρεία Μεσόγειος, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μέχρι και τις 27 Αυγούστου του περασμένου έτους, είχε αναλάβει να διαχειριστεί 25.000 τόνους σκουπιδιών. Οι οφειλές του ΦΟΔ στα Ηλίας για την παροχή αυτή αγγίζει συνολικά το 1.138.000 ευρώ. Μέχρι και σήμερα όμως, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, δεν έχει πληρωθεί κανένα ποσό, παρά το γεγονός ότι συνέχιζαν να παραλαμβάνουν απορρίμματα. Πλέον αποφάσισαν να διακόψουν τη λειτουργία της μονάδας, ζητώντας από τους Δήμους να μην στέλνουν απορριμματοφόρα με σκουπίδια έως ότου εξοφλήσουν τα χρέη τους. Και γιατί δεν έχει το δικαίωμα? Δεν είναι ιδιοκτήτης πρώτα πρώτα. Είναι νοικιαστής. Και δεύτερον, είναι δημόσιο το αγαθό και δεν διακόπτεται υπό μορφή εκβιασμού. Και τρίτον, με βάση τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει, εάν δεν πληρωθεί έγκαιρα ο εργολάβος, πρέπει να αναζητήσει τα χρήματά του μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, τα ανταποδοτικά καθαριότητας, και δεύτερον έχει δικαίωμα να δεσμεύσει τους ΚΑΠ, τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο. Του το έχουμε υπογράψει αυτό, του έχουμε χωρίσει το δικαίωμα. Γιατί δεν έκανε αυτό? Γιατί? Διότι έχει ενεχεριάσει τις συμβάσεις σε τράπεζες, από τις οποίες προφανώς έχει προεισπράξει τα χρήματα αυτά και για τα οποία οι τράπεζες σήμερα δεν έχουν την ευαισθησία. Όπως ξέρετε, οι τράπεζες δεν έχουν αυτή την αίσθηση. Συμβάσεις, έτσι. Συμβάσεις. Τράπεζες. Το θέμα του Μεσογείου και του εκβιαστικού τελεσίγραφου που έστειλε, μου θυμίζει λίγο 1940 αυτό. Κλείνουμε σήμερα. Ποιοι είσαστε, κύριοι, που κλείνετε? Ποιοι είσαστε εσείς, αφού έχετε πληρωθεί για το προσφερόμενο έργο σας που θα παίξετε με την υγεία των Ηλίων πολιτών? Ποιοι είσαστε εσείς που εκβιάζετε με αυτόν τον τρόπο εκλεγμένες αυτοδιοικήσεις? Το θέμα ανέδειξε πρώτος ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το πρωί, έχοντας στο πλευρό του τον Δήμαρχο Πηνιού Ανδρέα Μαρίνο. Εκεί ανήγγυλαν πως για το συγκεκριμένο θέμα το μεσημέρι θα γινόταν έκτακτη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΤΑ.
Επέριψαν μάλιστα ευθύνες στην διοίκησή του, διότι δεν ενημέρωσε εγκαίρως. Επίσης, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πύργου, τα χρήματα από τους περισσότερους Δήμους έχουν δοθεί. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα με την γραφειοκρατία, τις τράπεζες και το αυστηρό γράμμα του νόμου. Ξεχωριστή η πρεμιέρα με το νέο έργο από την πειραματική σκηνή της Καλαμάτας που ανέβηκε στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου. Ο λόγος για το «Κοιμωμένη ξύπνησε» της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου σε σκηνοθεσία Βενετσάνου Μπαλόπουλου. Η παράσταση αφορά μια όμορφη περιπλάνηση στο παραμύθι, το όνειρο και την πραγματικότητα και θα συνεχιστεί έως και τις 7 Ιανουαρίου. Πρώτη πρεμιέρα για τη νέα χρονιά από την πειραματική σκηνή της Καλαμάτας με την εξαιρετική παράσταση «Η κοιμωμένη ξύπνησε» της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου. Μια παράσταση περιπλάνησης στο παραμύθι, στο όνειρο και στην πραγματικότητα. Είναι μια διασκευή του κλασικού και αγαπημένου παραμυθιού «Η ωραία κοιμωμένη» που οι συγγραφείς με την πένα του στην καταπληκτική κάνουν την ανατροπή. Η κοιμωμένη κοιμάται, αλλά ξυπνάει στη σύγχρονη εποχή. Κοιμάται στην εποχή των παλατιών, των πριγκιπισών και των πριγκίπων, αλλά ξυπνάει σήμερα στην εποχή της ανεργίας, των μεγάλων προβλημάτων και των μεγάλων ανησυχιών της εφηβείας. Λοιπόν, μία φορά και ένα καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μία βασίλισσα πολύ αγαπημένη. Μόνο που θέλανε πάρα πολύ ένα παιδί, αλλά δεν είχανε και στεναχωριόντουσαν. Ήταν ένας άλλος βασιλιάς, ξάδελφος του δικού μας, από τη μεριά της μητέρας του, η οποία... Τέλος πάντων. Και αυτός ο βασιλιάς ο ξάδελφος ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί αυτός είχε... Ο γιος μου! Πρόκειται για ένα έργο που εντυπωσιάζει όχι μόνο για την αισθητική του αξία, αλλά και γιατί από την θέση του γονιού ή του παιδιού βλέπουμε τον εαυτό μας, δοσμένο με χιούμορ. Μία παράσταση όχι μόνο για παιδιά, ένα παραμύθι για όλη την οικογένεια με επίκεντρο όμως όλων το διαχρονικό κυνήγι της αληθινής αγάπης από την πριγκίπισσα που κοιμάται στην ασφάλεια του παλατιού για να ξυπνήσει στον φρενήρη σύγχρονο κόσμο. Έχετε δει πιο όμορφο μωρό και μου μοιάζει, δεν μου μοιάζει. Ναι λοιπόν, είπα ψέματα. Στεναχωριόταν ο καημένος. Εγώ για καλό το έκανα. Είπα να τον έτσι για λίγο. Και τώρα, τι να κάνω τώρα. Περάσουμε και σε νέα από τον κόσμο. Το Rally Dakar αλλάζει ήπειρο με το πιο επίπονο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού να φτάνει στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη, 10 μπουκάλια κρασί της φημισμένης γαλλικής ποικιλίας Bordeaux στάλθηκαν στο διάστημα για επιστημονικούς λόγους. Το φημισμένο Rally Dakar αλλάζει ήπειρο. Μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες στην Ευρώπη και την Αφρική και τα προηγούμενα 10 χρόνια στη Νότια Αμερική, ο πιο επίπονος αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού φτάνει αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μέση Ανατολή, όπου θα φιλοξενηθεί την προσεχή πενταετία. Έναρξη την Κυριακή από την Σαουδική Αραβία. Το Βασίλειο ελπίζει με την φιλοξενία της κορυφαίας διοργάνωσης να τονώσει το τουριστικό του προφίλ. Με επικεφαλής τον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μια πολιτική εξυγχρονισμού και διαφοροποίησης της οικονομίας του, προσπαθώντας έτσι να αντισταθμίσει τις απώλειες της πανταχού παρούσας πετρελαϊκής βιομηχανίας, που μακροπρόθεσμα φαίνεται ότι θα χάσει την δυναμική της. Ωστόσο, η επιλογή της συγκεκριμένης χώρας για την υποδοχή του διάσημου ράλι επικρίνεται έντονα από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Σαουδική Αραβία είναι μια πραγματική δικτατορία. Είναι μια χώρα όπου συνεχίζονται μαζικά οι εκτελέσεις. Μόλις το περασμένο έτος, 180 άνθρωποι αποκεφαλίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις επισημαίνουν και το ζήτημα του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών. Αν και τα τελευταία 2 χρόνια σημειώθηκαν βήματα προόδου, καθώς πλέον οι γυναίκες στην χώρα επιτρέπεται να οδηγούν, να ταξιδεύουν στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεση ενός άνδρα ή να παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες στα γήπεδα, η αλήθεια είναι ότι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο της ανδρικής κηδεμονίας.
Το φετινό Rally Dakar θα εξελιχθεί σε 12 ειδικές, καλύπτοντας συνολική διαδρομή 7.800 χιλιόμετρων ανάμεσα σε βουνά, φαράγγια και αμόλοφους. Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στην Τζέντα και ο τερματισμός στις 17 του μήνα κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ. Από τη γη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, 10 μπουκάλια κρασί της φημισμένης γαλλικής ποικιλίας Μπορντό στάλθηκαν στο διάστημα για επιστημονικούς λόγους. Ωστόσο, στους αστροναύτες δεν επιτρέπεται να πιούν ούτε σταγόνα. Τα μπουκάλια θα μείνουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για 12 μήνες και στη συνέχεια θα επιστραφούν στη γη για να συγκριθούν με άλλα μπουκάλια τα οποία δεν εστάλησαν στο διάστημα. Δεν νομίζαμε στην αρχή ότι αυτό ήταν ένα σοβαρό project, αλλά στην πραγματικότητα αξιοποιήσαμε την ευκαιρία με δεδομένο ότι η παραμονή του κρασιού στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μπορεί να είναι μια πιθανότητα μελέτης της μικροβαρύτητας και της ηλιακής ακτινοβολίας σε σχέση με την εξέλιξη των συστατικών του κρασιού. Τα μπουκάλια συσκευάστηκαν ειδικά στο Επιστημονικό Ινστιτούτο για το Κρασί και το Αμπέλι. Οι ερευνητές θα μελετήσουν πώς το διάστημα επηρεάζει τη σύνδεση και τη γεύση του κρασιού με στόχο να μάθουν πολύτιμες πληροφορίες. Αυτό που θέλουμε στην πραγματικότητα είναι να εκθέσουμε έναν αριθμό ζωντανών οργανισμών στις συνθήκες του διαστήματος και να τους φέρουμε πίσω. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί. 6 συνολικά αποστολές στο διάστημα πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα επόμενα 3 χρόνια, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποστολή αμπελιών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο στόχος είναι να εξεταστεί το κατά πόσον η έρευνα θα μπορούσε να συμβάλλει στις προσπάθειες για την επιλογή πιο ανθεκτικών φυτών, τα οποία θα μπορούν να επιβιώσουν από την κλιματική αλλαγή και διάφορες ασθένειες. Να έλθουμε και στην αθλητική σας ενημέρωση για να δούμε τα όσα εξελίχθηκαν στη σημερινή αναμέτρηση της ομάδας της Καλαμάτας με το Εγάλεο στο μάτς που διεξήχθη στο δημοτικό στάδιο. Τσιλικύρης περί μερικά μέτρα φορά, εκτελεί στα δίχτυα! Γκολ από τον Τσιλικύρη με ένα καταπληκτικό φάουλ στη γωνία του Πάντου, 0-1, μόλις το 5ο λεπτό. Με πολλά φάλτσα η εκτέλεση, η μπάλα κατέβηκε και πήγε στο σημείο που ήθελε ο Τσιλιγκύρης για να γράψει το 1-0 για το Εγάλεο. Πούλος στο 28ο λεπτό έχουμε μπει, περνάει η μπάλα από όλους, δυσκολία για να απομακρύνει ο Σικαλιάς. Υπάρχει offside προηγουμένως από τον βοηθό. Δυνατά επάνω του αντιπαλός του, η σέντρα από τον Φαρινόλα, σέντρα σούταν αυτό, μπλόκαρε ο Πάντος χωρίς πρόβλημα. Ευκαιρία καλή τώρα για το Εγάλεο, βγαίνει ο Λάμπρου, έτοιμος να σουτάρει ο ίδιος τελικά, η μπάλα περνάει ψηλά. Παίζει το 1-2, πάρα πολύ όμορφο, Μακρυγιάννης μέσα στην περιοχή, Τσιλιγκύρης και πάλι ελεύθερος το σουτ ψηλά. Με αρκετούς αντιπάλους έτοιμος να σουτάρει, τα καταφέρνει να σουτάρει ο Σταματάκης, μπλοκάρει όμως χωρίς πρόβλημα ο Πάντος. Αλεξόπουλος, φωνάζουν για χέρι, παίζεται και ο τράβηγμα. Εδώ η προηγούμενη φάση, βλέπετε δεν είναι πολύ καθαρή εικόνα. Άλλη μπαλά σε πόδια παίκτων της Καλαμάτας με τον Ζαχαρόπουλο. Ωραία η σέντρα για τον Οσμάνατζιτς. Και καλή ευκαιρία ακόμα και για να εκτελέσει από εκεί. Έστειλε την μπάλα out. Στο 73. Νατσόπουλος περνάει μπάλα out. Κεφαλιά από τον Φαρινόλα. Μακρυγιάννης. Τσιλιγκύρης τώρα μέσα στην περιοχή. Τσιλιγκύρης προσποιείται, περνάει. Τσιλιγκύρης έτοιμος να σουτάρει. Out. Ατσιόπουλος γεμίζει. Πηδούν πολύ. Ευκαιρία για τον Πετσίτη να σουτάρει πάνω στα σώματα. Νέα ευκαιρία με τον Τόλι. Με τον Τριποτσέρη. Κόπτεται ο αγώνας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, αν έχει συμβεί κάτι εκεί. Ανάμεσα στον παίκτη και τους οπαδούς της Μαύρης Θιέλλας. Κόκκινη κάρτα στον Τσιλιγκύρη. Προφανώς έκανε κάποια χειρονομία στους φιλάθλους της Καλαμάτας. Λιγός της Μαύρης Θιέλλας. Το γέμισμα με τον Κωνσταντινόπουλο. Που είναι ο Ράκης, παίρνει την κεφαλιά. Ηλιόπουλος βάζει το σουτ από τον Ηλιόπουλο. Έβαλε την κόντρα αρχικά. Ο Τριποτσέρης του έδωσε και πάλι την μπάλα. Εμείς τακτικά ήμασταν άριστοι. Πραγματικά
Νομίζω ότι ξέραμε τι θέλαμε μέσα στο γήπεδο. Ήμασταν πάρα πολύ καλά διαβασμένοι. Παρότι η Μαύρη Θιέλα παρουσιάστηκε με πολλές αλλαγές στο ρόστερ, με τα μεταγραφικά αποκτήματα, νομίζω ότι εμείς ήμασταν συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Και αν δούμε σφαιρικά το παιχνίδι, νομίζω που δεν είδε κινδυνεύσαμε εκτός από κάποια κάνα δύο στατικά. Νομίζω επί της ουσίας η Μαύρη Θιέλα έχει μια τελική. Σε αντίθεση με εμάς, αν είχαμε πιο καθαρό μυαλό, θεωρώ θα είχαμε καθαρίσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο με τη φάση του Τσιλιγκύρη, όπως και το δεύτερο ημίχρονο πάλι με τη φάση του Τσιλιγκύρη. Θα μπορούσε να έχει γίνει το μάτς 0-2 και να έχουμε μια ηρεμία και να μην δεχτούμε μια πίεση που είναι απολύτως φυσιολογική στο δεύτερο ημίχρονο. Τροποποιώντας η αντίπαλη ομάδα κατά τη διάρκεια του μάτς την τακτική της, πήγαμε σε μια ανάλογη λογική και εμείς. Προς το τέλος προσπαθήσαμε και παίξαμε με τρία στόπερ, γιατί πηγαίναν σε μεγάλες πάσεις στα φορ και νομίζω ότι κάπου εκεί κλειδώσαμε και το μάτς. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό το αποτέλεσμα. Δεχτήκαμε πάλι στην ποδοσφαιρική γλώσσα ένα κρύο γκολ με μια λάθος εκτίμηση και αυτό επηρέασε κατά ένα ποσοστό την απόδοσή μας στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι παίχτηκε πολύ λίγος χρόνος παιχνιδιού. Η αντίπαλη ομάδα έχοντας το αποτέλεσμα από το σχεδόν το 5ο λεπτό, νομίζω ότι εντάξει, καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα, αλλά είχαμε πάρα πολλές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βρούμε ρυθμό και να αντιμετωπίζουμε συνεχώς πρόβλημα στην ανάπτυξη και στη δημιουργία. Προσπαθήσαμε όλους τους τρόπους να πετύχουμε ένα τέρμα, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την ψυχολογική μας κατάσταση και τη βαθμολογική μας θέση. Είχαμε στην ομάδα μας 5 καινούργια πρόσωπα στην ενδεκάδα. Προσπάθησαν να ανταποκριθούν και αυτοί οι καινούργοι παίχτες, χωρίς να ξέρουν και αυτοί τι σημαίνει καλαμάτα και πίεση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουν να το αντιμετωπίσουν και να το υπερνικήσουν. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι όλα τα παιχνίδια απέναντι στις περισσότερες ομάδες που έρχονται τουλάχιστον εντός έδρας και παίζουν με μαζική άμυνα, πρέπει να βρεις ή θα είσαι τυχερός για να πετύχεις ένα γκολ και να μπορέσει να αλλάξει η διάταξη της αντίπαλης ομάδας, ή θα πρέπει να βρεις πολύ καλές συνεργασίες και επιθετικές λύσεις για να πετύχεις κάποιο τέρμα. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Ελπίζω οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές και αυτοί και κάποιοι άλλοι που θα έρθουν να μας βοηθήσουν περισσότερο στη συνέχεια και να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα θετικό για να αλλάξει λίγο η ψυχολογία της ομάδας που δυστυχώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται και να πληγώνεται συνέχεια. Η νίκη μας σήμερα ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά όλη την εβδομάδα. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ιστορική ομάδα σαν και εμάς, που με τους καινούριους παίχτες θα έδειχνε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Πιστεύω ότι τακτικά ήμασταν πάρα πάρα πολύ καλοί. Το πλάνο που δουλέψαμε στην προπόνηση όλη την εβδομάδα βγήκε. Συνεχίζουμε, χαιρόμαστε μόνο για σήμερα. Δεχτήκαμε ένα γκολ πολύ νωρίς στο ξεκίνημα και αυτομάτως το έργο μας έγινε ακόμη πιο δύσκολο. Βγάλαμε λίγο αντίδραση, δεν είχαμε την αποτελεσματικότητα ώστε να βγούμε μπροστά στην επίθεση. Και όσο περνούσε ο χρόνος, όλα κυλούσαν αντίστροφα για μας και είχαμε μια, όπως φάνηκε, λίγο πίεση στον αγωνιστικό χώρο. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας.
επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον ομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.